Τυρμπαρού σημαίνει στη γλώσσα των Ιθαγενών ο διάβολος που γελάει. Ονομάζουν έτσι την Ιένα, το τετράποδο όρνεο της ζούγκλας που ξεσχίζει το θύμα του πριν ακόμη εκείνο ξεψυχήσει. Πιο φοβερό όμως και από τα νύχια είναι το απέσιο γέλιο του, ένα δαιμονικό γέλιο που όταν το ακούς μέσα στη νύχτα αισθάνεσαι ένα αυτόματο σφίξιμο στην καρδιά. Το γνωρίζω εξ πύρας, διότι το έζησα αυτό το γέλιο. Μια ολόκληρη νύχτα, που μένει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μου. Την εποχή εκείνη υπηρετούσα ως Ιεραπόστολος της Ευαγγελική Εκκλησίας στην Αιθιοπία. Κάθε δύο χρόνια έκανα ένα σύντομο ταξίδι στην Αμερική για να περάσω μερικές μέρες κοντά στους δικούς μου. Επιστρέφοντας από ένα τέτοιο ταξίδι, το 1952 αποβιβάστηκα στην Μασάουα της Ερυθρέας και συγκέντρωσα ένα μικρό καραβάνι από επτά μουλάρια και δύο ηθαγενείς για να μεταφέρουν εμένα και τα πράγματά μου στην ιεραποστολή της λίμνης Τάνα, στη βορειοδυτική Αιθιοπία. Οι πρώτες ημέρες του ταξιδιού πέρασαν χωρίς κανένα αξιοσημείωτο συμβάν. Έπειτα, φθάνοντας ένα οροπέδιο από όπου θα πέγναμε το δρόμο για την περιοχή της λίμνης, μας χτύπησε στη μύτη μια βαριά μυρωδιά καπνού και καμένου κρέατος. Ήταν εποχή ξηρασίας και ένα ολόκληρο μέρος της ζούγκλας είχε καεί. Δεν είναι ασυνήθιστες οι πυρκαγιές αυτές, αρκεί μια σπίθα για να πάρει φωτιά ολόκληρο δάσος. Η μυρωδιά ήταν αφόρητη, πλησίαζε να νυχτώσει και έπρεπε να κατασκηνώσουμε. Έπειτα από αρκετές αναζητήσεις βρήκαμε κάποιο μέρος όπου δεν ήταν πολύ έντονη η μυρωδιά και αρχίσαμε να ξεφορτώνουμε τα ζώα. Πρόσεξα πως ήταν ανήσυχα. Δεν άργησα να ανακαλύψω την αιτία της ανησυχίας τους. Είδα δύο σκοτεινές σιλουέτες να κινούνται μέσα στο σούρουπο και διέκρινα τα γατήσια μάτια και τις γυαλιστερές πλάτες τους. Χωρίς να χάσω καιρό, άρπαξα το όπλο μου και πυροβόλησα αρκετές φορές. Ήξερα ότι οι Ιένες είναι θρασίδιλα ζώα. Και πράγματι, τις άκουσα να φεύγουν μέσα στους θάμνους. Εκείνο που δεν είχα όμως προβλέψει, ήταν πως η πυρκαγιά είχε απομακρύνει όλα τα ζώα από την περιοχή και οι Ιένες ήταν εξαγριωμένες από την πείνα. Ο Ρασάμ, ο υπηρέτη μου, έστεισε τη μικρή σκηνή μας, ενώ ο Γκέζα, ο άλλος Ιθαγενής, μάζευε ξύλα για τη φωτιά. Ξαφνικά, καθώς ξεφόρτωνα το τελευταίο μουλάρι, δέχτηκα κάποιο χτύπημα στον ώμο και την ίδια στιγμή αισθάνθηκα κοφτερά νύχια να μπήγονται στις σάρκες μου. Την άχθηκα με ξέφρενες κινήσεις, βγάζοντας άθελά μου μια άγρια κραυγή. Ο Ρασάμ άρχισε να τρέχει προς το μέρος μου, κραδένοντας το μακρύ κοντάρι των Ιθαγενών. Η Ιένα όμως είχε εξαφανιστεί. Το αίμα έτρεχε άφθονα από την πληγή μου. Με τη βοήθεια του Ρασάμ έκανα μια περίσφυξη για να σταματήσω την αιμορραγία. Και τότε άρχισε η απέσια συναυλία της ζούγκλας. Ο οριγμός των σαρκοβόρων έμοιαζε με το γέλιο ιστερικής γυναίκας. Ο Γκέζα άφησε τρομαγμένο τα ξύλα που μάζευε και ήρθε να ζαρώσει κοντά μας. Οι ηθαγενείς με τη δυσιδαιμονία που τους διακρίνει πιστεύουν ότι το δαιμονικό γέλιο της Ιένας κρύβει κάποια ανθρώπινη ψυχή που υποφέρει. Ο Ρασάμ όμως που είχε παρακολουθήσει τα μαθήματα της Ιεραποστολής ήταν απαλλαγμένος από παρόμοιες προλήψεις. Έτσι άναψε αμέσως φωτιά και πήγε με τον Γκέζα να μαζέψει και άλλα ξύλα. Τελειώνοντας την περιποίηση της πληγή μου, είδα ξαφνικά να με κοιτάζουν μέσα από το σκοτάδι αρκετά ζευγάρια μάτια που ηρίδιζαν στις αντάβγες των φλογών. Άρπαξα το όπλο και άρχισα να πυροβολώ έω ότου άδειασε η γεμιστήρα. Έπειτα ξαναγέμισα βιαστικά και έβγαλα το δυνατό ηλεκτρικό φανάρι μου από το δέμα. Την ίδια στιγμή άκουσα μια τρομαγμένη κραυγή. Ο Ρασάμ αντιμετώπιζε με το κοντάρι του τρεις σύενες, ενώ ο άλλος ηθαγενής έτρεχε γύρω-γύρω ξετρελαμένος από φόβο. Πυροβόλησα ένα από τα θηρία που ορμούσαν και το είδα να πέφτει κεραυνοβολημένο. Ξαναγυρίσαμε λαχανιασμένοι κοντά στη φωτιά. Έσπασα μερικά κυβότια και την ενίσχυσα με τα σανίδια τους. Το στριγλό γέλιο γέμιζε όλη τη ζούγκλα. Οι ίενες μας τριγύριζαν από παντού και η ανησυχία μου μεγάλωνε κάθε στιγμή. Έβλεπα πως η πείνα τις έκανε αποφασισμένες για όλα. Έπειτα, σαν από σύνθημα, όρμησαν επάνω μας, ενώ μερικές άλλες ρίχνονταν στα ζώα. Συσπυρωμένος κοντά στη φωτιά, Πυροβολούσα απεγνωσμένα. Δίπλα μου ο Ρασάμ με βοηθούσε με το κοντάρι του. Ο Γκέζα άφησε ξαφνικά μια πανικόβλητη φωνή και άρχισε να τρέχει προς τη ζούγκλα. Δεν μπορούσαμε να τον εμποδίσουμε, γιατί κάθε δευτερόλεπτο που πεγνούσε νέε ναι, σύενε ορμούσαν κατά πάνω μα. Μια από αυτέ χτυπήθηκε από τη σφαίρα μου. Αλλά ξανασηκώθηκε και δοκίμασε να πηδήσει στο λαιμό μου. Το όπλο μου είχε αδειάσει. Το έπιασα από την κάνει και τη χτύπησα στο κεφάλι. Την ίδια στιγμή την κάρφωσε και ο Ρασάμ με το κοντάρι του. Δεν πρόλαβα να αναπνεύσω. Τον είδα να κλονίζεται και να πέφτει κάτω από την ορμή ενό άλλου από τα θύρια. Είδα την Ιένα να του ξεσχίζει το λαιμό και τον ώμο, και όρμησα να τον βοηθήσω χρησιμοποιώντα το όπλο μου για ρόπαλο. Έπειτα ξαναγέμισα λαχανιασμένο. Οι ύενε όμω δίσταζαν τώρα, βλέποντα τις απώλειές του. Συρθήκαμε μέσα στη σκηνή και περάσαμε μια εφιαλτική νύχτα. Ή ορίονταν. Ο Ρασά μούγκριζε από τον πόνο των τραυμάτων του και εγώ έσφιγγα νευρικά το όπλο. Μόνο κατά τα ξημερώματα κόπασε αυτή η δαιμονική συναυλία, διότι οι ίενες αποφεύγουν το φως τη ημέρας. Το πρωί κατορθώσαμε να βρούμε ζωντανά δύο από τα ζώα μας και επιστρέψαμε αμέσως στον πλησιέστερο καταβλισμό λευκών. Προς μεγάλη μας κατάπληξη βρήκαμε εκεί τον Γκέζα, που εντελώ ανέλπιστα είχε κατορθώσει να φτάσει σώος μέσα από του κινδύνου τη νυχτερινή ζούγκλα. Πέρασαν δύο εβδομάδε έω ότου θεραπευτούμε από τα τραύματά μα, οι ουλέ όμω μένουν πάντα επάνω στο σώμα μου για να μου θυμίζουν εκείνη τη φρικιαστική νύχτα κολάσεω και του διαβόλου που γελούν.